Κεφαλιά του Τσαλουχίδη. Προσπάθησε ο Προντάσοφ στο γυριστό μπλοκάρι ο Ματζίδης. Με το καλημέρα η πρώτη φάση στον αγώνα. Στο δεύτερο λεπτό μόλις. Ματζίδης σε προσωπική προσπάθεια. Προντάσοφ. Μπαίνει στη φάση ο Τσαλουχίδης. Βγαίνει ο Ματζίδης. Πλασάρει ο Τσαλουχίδης. Ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός. Στο 12 ο Τσαλουχίδης εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ματζίδης έκανε την έξοδο. Ο Τσαλουχίδης πέρασε. Βρήκε έναν τρόπο να περάσει με το σιρτό πλασέ την μπάλα κάτω από το σώμα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ 0-1 στο 12ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κασάπης. Η σέντρα του Κασάπη καλή. Κάνει την ευκαιρία ο Δημητριάδης. Δεν μπόρεσε. Ήταν, πέρασε ψηλά η μπάλα. Δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι ο Δημητριάδης εκεί. Χατζίδης. Με πολύ δύναμη ο Ατματζίδης ευνηδιάστηκε και έχασε την μπάλα κόρνερ τελικά. Ο Αλεξανδρίς θα σουτάρει. Σιρτό, δυνατό, δοκάρι, γκολ, όχι. Όχι γκολ από τον Βλάχο. Μπλόκαρε ο Στρακός και ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο 25. Τσιαντάκης με αντίπαλο το Μανολά. Τσιαντάκης σε προσωπική προσπάθεια. Βγαίνει απέναντι στον Ατματζίδη και σώζει την τελευταία στιγμή ο Βλάχος. Ο Σλονίδης πέφτει στην πλευρά του Μπατίστα, θα του δείξει κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη κίτρινη, είναι κόκκινη ο Μπατίστα. Θα αφήσει το παιχνίδι στο 35ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός θα υποχρεωθεί να παίξει με 10 παίκτες. Ευθερίου Αγρογιάννης στο φάουλ. Έχασαν την κεφαλιά όλοι οι αεκτζίδες, όμως ο Τσάρτα σουτάρει με πολύ δύναμη. Οι κόντρες φέρνουν την μπάλα κόρνερ. Αλεξανδρής με φάλτσο. Αγρογιάννης. Σέντρα του Αγορογιάννη, κεφαλιά του Δημητριάδη έξω. Τσάρτας. Μπαλιά για τον Μπορμπόκη σε καλή θέση. Μπλοκάρει ο Στράκος. Τσάρτας. Βγαίνει ο Βλάχος μπροστά. Δυνατό σουτ, μπλοκάρει ο Στράκος, άστο και με δυσκολία. Αγορογιάννης, Τσάρτας. Έχει χώρο για το σουτ. Δυνατό, καλό, ευθυδιάστηκε ο Στρακός, έδιωξε έστω και με τις γροθιές. Τσάρτας. Δημητριάδης. Σαβεύσκι, Τσάρτας με την μπάλα στο δεξί. Εκπληκτική απόκρουση του Στρακός σε κόρνερ. Σέντρο του Αγορογιάννη. Να ο Σαβεύσκι ισοφαρίζει. Ο Μητρόπουλος είναι, με συγχωρείτε. Στο 61 ισοφάρισε από τον Τάσο Μητρόπουλο. Η πίεση θα απέδιδε κάποια στιγμή, ήταν μοιραίο. Από τη σέντρα του Αγορογιάννη στην καρδιά της άμυνας ο Μητρόπουλος που μπήκε πριν από δευτερόλεπτα θα λέγει κανείς στον αγώνα. Άντε να είναι ένα λεπτό. Βρήκε την ευκαιρία να νικήσει τον Στρακός από πολύ κοντά από τέψη της μικρής περιοχής. 1-1 ισοφάρισε της ΑΕΚ στο 61. Μητριάδης. Μητρόπουλος. Σιρτό σουτ. Πέφτει ο Στρακός. Χάνει την μπάλα κόρνερ. Ο Τσιαντάκης ελεύθερος αριστερά. Έχει πολύ χώρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τσιαντάκης είναι και ο Χατζίδης μπροστά. Ο Τσιαντάκης πέρασε. Προσωπική προσπάθεια του αρχηγού. Βρίσκει χώρο ο Τσιαντάκης. Σε καλή θέση. Εκπληκτική απόκρουση του Ατματζίδη. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στην πρώτη του επιθετική προσπάθεια. Ξεχάστηκε ο Τσιαντάκης. Παίρνει την μπάλα από την πάσα του Χατζίδη στο κόρνερ. Χαμηλή σέντρα και κόρνερ. Ο Χατζίδης με πολύ φάλτσο. Ο Ατματζίδης έχασε την έξοδο. Η κεφαλιά στη γραμμή. Ο Μανολάς έσωσε την κεφαλιά του Κρίστενσεν. Ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο 1-2 στο 67. Τσάρτας. Ωραία παλιά στον Κοπιτσί. Ο Κοπιτσί θα καταφέρει να γυρίσει ο Στρακός και βρίσκει τον τρόπο να απομακρύνει. Ευθελείο Τσάρτας. Έχασε την έξοδο ο Στρακός, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έχω την εντύπωση ο Μανολάς. Έκλεψε ο Δημητριάδης τώρα Σαβεύσκι. Πέρασε το Μητσιμπόνα Σαβεύσκι. Η σέντρα είναι καλή για τον Μητρόπουλο που δεν είχε καλή θέση σώματος για την κεφαλιά, έκανε και φάουλ. Σαβεύσκι. Βαθιά σέντρα του Σαβεύσκι για τον Δημητριάδη. Δεν έφτασε μπάλα στον αρχηγό της ΑΕΚ. Σαβανάτζοβιτς. Τσάρτας. Ωραία παλιά στον Αγορογιάννη. Τρέχει ο Τσιαντάκης να καλύψει και παραχωρεί το πλάγιο. Βλέπετε τις ομάδες να αποχωρούν, το μάτς διακόπτεται οριστικά. Αυτή ήταν η απόφαση του διαιτητή του αγώνα που δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ήδη πέρασε κάτι παραπάνω από μισή ώρα από τη στιγμή του blackout, από τη στιγμή της διακοπής. Και ενώ κάποιες προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση της βλάβης δεν φαίνεται να αποδίδουν, τουλάχιστον στο διάστημα που έθεσε ως προϋπόθεση, ως διάστημα ικανό
για να αποκατασταθεί Βλάβη, να ξεκινήσει το παιχνίδι μέσα σε ένα σε εύθετο χρόνο ο διαιτητής του αγώνα, ο Κυριάκος Τσίνας Λανίδης από τη Θεσσαλονίκη. Το μάτς θα οριστεί, η διεξαγωγή του παιχνιδιού θα οριστεί από την ΕΠΑΕ στην αυριανή της, φαντάζομαι, συνεδρίαση, σε μια έκτακτη συνεδρίαση. Οι ημερομηνίες οι ελεύθερες είναι λίγες, να δούμε τελικά πώς θα γίνει αυτό το μάτς. Θυμίζω το σκορ την ώρα της διακοπής. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ των Τσαλουχίδη και Μητρόπουλου.